Ευχαριστούμε τον Θεό για την ημέρα αυτή, αδέρφια, που πάλι και πάλι, Κύριε, μας σύναξε ο Κύριος, αδέρφια, γιατί πραγματικά έχουμε την ανάγκη, αδέρφια. Δεν πειράζει που είμαστε λίγοι, αλλά είναι καλό που ήρθαμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ό,τι και να κάνεις, αδέρφια μου, για τον Κύριο, να ξέρεις, θα πάρεις μισθό. Αλλά έχουμε ανάγκη ψυχή μας, αδέρφια. Εγώ πραγματικά σήμερα, παρόλο που ήμουν όλη την εβδομάδα νύχτα, εδώ και τρεις εβδομάδες, λέω, Κύριε, θα πάω. Νίσταζα, ήμουν άτονος αυτός. Λέω, πώς θα πάω. Λέω, θα είναι και λίγοι από μέσα, από νερό, ξέρεις αυτόν και τι θα κάνεις. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Λέω, Κύριε, σε παρακαλώ, εγώ θέλω να θρέψει την ψυχή μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί μέρες δύσκολες. Και όσο περνάνε τα χρόνια, αδέρφια, έχουμε ανάγκη πιο πολύ. Γιατί η προσευχή πολλές φορές δεν έχουμε. Η νύχτα αυτή τώρα, ας πούμε, με τη νύχτα πραγματικά είναι δύσκολο. Ας πούμε, είχα ένα χρόνο να πάω. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, αδέρφια, επέτρεψε ο Θεός εκεί που εργάζομαι, μίλησα και με κάποια ψυχή, μίλησα και με άλλους, είναι κάμπους Έλληνες εκεί πέρα, αλλά όταν τους μιλούσα στο Facebook με φιλοσοφούσανε μερικοί, ξέρετε οι Έλληνες πώς είμαστε, αλλά έπιασε κάποιον κατά μονάς και είναι και φίλος του αδερφού μας του Λευτέρη, παιδικός και του Σάβα, και όταν ήμουν μόνος μου μιλήσαμε και μου λέει, το διάβασα την Κοινή Διαθήκη, αλλά δεν τα καταλαβαίνω όλα, αλλά είναι δύσκολα, λέει. Μπράβο, μπράβο, λέει, εσείς που τα κάνετε. Καλά κάνετε, λέει, αλλά δεν μπορώ εγώ, λέω. Λέω, συγγνώμη, λέω, ούτε εμείς το μπορούσαμε. Ο Θεός θα το κάνει το έργο. Εσύ διάβασε το, λέω. Μελέτα το λόγο του Θεού. Είναι δύναμη, λέω, ο λόγος του Θεού προς τον πιστεύοντα. Θα σε δυναμώσει, θα σε ανοίξει τα μάτια. Ζήτησε, λέω. Γιατί μέσα ο λόγος του Θεού λέει, κρούεται και θα σε ανοιχτεί. Ζήτησε και θα σας δοθεί. Όπως είσαι πατέρας εσύ και δίνεις το παιδί σου, ας πούμε, να φάει, σε ζητάει το παιδί φαγητό, ψωμί, θα του δώσεις πέτρα. Έτσι είναι και ο Κύριος. Δεν αποβάλλει και σένα, σε αγαπάει, του λέω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πραγματικά μετά άλλαξε λίγο στο Facebook, μιλούσαμε πιο γλυκά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά αδέρφια, πραγματικά είναι ωραία μαζί με τον Κύριο να περιπατήσει. Ο Κύριος είναι παρόν. Όπως είπε και ο αδερφός, στην αρχή λέγαμε λίγοι είμαστε, αλλά πραγματικά, αδέρφια, ο Κύριος παντού είναι. Και τώρα ο Κύριος εδώ είναι, γιατί πραγματικά ήρθε και στην προσευχή μας και ευχαριστούμε τον Θεό. Και ξέρετε, εκεί όπως καθόμουν και ήμασταν εκεί έτσι μαζεμένοι, μου ήρθε μία έτσι εικόνα, ότι όταν είμαστε έτσι μαζί, είμαστε σαν μια γροθιά. Μου ήρθε αυτή έτσι η φανέρωση και λέω, λέω, Κύριε, έτσι ενωμένοι να είμαστε, ευχαριστούμε τον Κύριο, σαν μια γροθιά, γιατί ο εχθρός θέλει, αδέρφια μας, να μας χωρίσει. Όταν είσαι όμως ενωμένος δεν μπορεί. Τα πρόβατα τα βλέπεις όταν είναι κοπάδι, κοντά στο βοσκό και τα σκυλιά γύρω γύρω, δεν μπορεί να περάσει ο εχθρός. Όταν όμως το ένα πάει από εκεί, πηγαίνει μετά ο λύκος και το χτυπάει με την ουρά, πρώτα. Άμα αυτό του αρέσει λίγο έτσι, να παίξει, το παίρνει ο λύκος. Και εμείς, αδέρφια, άμα κάτσουμε εδώ έτσι ενωμένα, εδώ είναι ασφάλεια, αδέρφια, δεν υπάρχει έξω ασφάλεια. Έξω, ευχαριστούμε τον Θεό, αδέρφια, αυτά που είδα, δηλαδή αυτά που γίνονται τώρα τελευταία με τους νέους, δεν περιγράφεται. Τώρα τελευταία, λέει, υπάρχει ένας θάνατος, στιγμιαίος, αδέρφια μου, έρχεται ακαραίος, χωρίς να καταλάβει. Τα παιδιά από τα πολλοί που κοιτάνε στο ίντερνετ και από πολλά που βάζουν μέσα, παθαίνουν, αδερφοί μου, στο κεφάλι τους εγκεφαλικό αμέσως. Κάτι πράγματα, δηλαδή, αδέρφια μου, ο εχθρός έχει πιάσει με αυτό το ίντερνετ και πραγματικά πολλές φορές και εγώ ξεχνούμε. Αλλού είναι να πας και αλλού σε πάει. Λες, θα δω και εδώ και εδώ και εδώ και παγίδα, κάτι άλλο βγαίνει. Και είχα εκεί στη δουλειά του ίντερνετ και έβαζα ύμνος. Έχει δύο ηχοί εκεί πέρα ο άλλος ο νυχτερινός και ακούει και αυτός, ας πούμε, τα δικά του. Έβαλα κι εγώ, έβαζα τους ύμνους και περνούσαν από εκεί και ερχόταν και με κοιτούσαν. Τι είναι αυτά, λέει, ο χριστιανικός ύμνος. Καταλαβαίνεις, λέει, πώς δεν καταλαβαίνω. Λέει, αυτά, λέει, όμως που τα λες, τα ακούνε, λέω, πώς δεν τα ακούνε. Τα κάνουνε. Λέω, προσπαθούνε. Λέω, εμείς, λέω, προσπαθούμε. Α, και έφυγε. Ήταν αυτός Αραμαίος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πραγματικά με έλεγε, ας πούμε, ότι υπάρχουν κι άλλοι χριστιανοί, άμα τους ξέρεις εδώ πέρα. Λέω, ναι, τους ξέρω, γιατί είναι και αυτοί ο Τζεμίλ, αυτοί που είναι τα αδέρφια. Αλλά αυτός δεν είναι, τους γνωρίζει όμως, ευχαριστούμε τον Θεό. Και τον είπα ότι τον είσαμε εσύ, πιστεύουμε και περιμένουμε, λέμε, ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί και αυτοί, αδέρφια μου αγαπητά, πραγματικά είναι μπερδεμένοι. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Ξέρετε, νομίζουν ότι ό,τι τις γραφές έχουν τις αλλάξει.
Και εμένα μη λένε, λέει, ό,τι σας συμφέρει, λέτε. Λέω, γιατί ό,τι μας συμφέρει, λέμε. Ό,τι λέει ο λόγος, λέμε. Αυτό που διαβάζετε εσείς, διαβάζετε, λέω, καταρχήν. Δεν έχουν τις γραφές, αδελφοί. Λέω, διάβασε το βάβο, αυτοί διαβάζουμε κι εμείς. Και μου λέει ένας πετάκι και μου λέει, άσε, λέει, οι πλούσιοι αυτοί που έχουν λεφτά, λέει, δεν θα πάνε, λέει, στη βασιλεία. Λέω, ποιος το είπε αυτό. Λέει, δεν είπε, λέει, σε εκείνον τον πλούσιο ο Χριστός, ότι δώσε τα λεφτά σου και ακούρδισέ με. Λέω, συγγνώμη, λέω, πιο κάτω διάβασες. Εσύ, λέω, διάβασε μέχρι εκεί κάτω, τι λέει. Οι μαθητές απορρίσανε και τον ρωτήσανε και τους εξήγησε. Ότι γι' αυτόν ήταν, λέω, κανονικά, λέω, δεν είναι ο λόγος του Θεού, πιάνει συγκεκριμένα άτομα. Αυτό ήταν για αυτό το άτομο, το λέω. Γιατί ήδη ο Χριστός, αφού είναι Θεός, είδε ότι είχε θάρρος τα λεφτά. Και τον είπε να τα αφήσει και να τον ακολουθήσει. Όχι ότι θέλει τα λεφτά μας. Να βοηθάτε κι εσείς, λέει, τότε τα λεφτά, να τα δίνετε. Λέω, τώρα τι να σου πω. Πού ξέρεις ότι δεν δίνουμε. Λέω, εμείς βοηθάμε τους οικείους της πίστεως. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Και με διάκριση, λέω, να κάνετε ελεημοσύνη. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πραγματικά, αδέρφια, θέλω να διαβάσω κάτι από το Ευαγγέλιο του Λουκά. Είναι στη σελίδα 925. Είναι από το Θήτα. Γιώτα Θήτα, συγγνώμη. 925 σελίδα Ευαγγέλιο Λουκά από το Γιώτα Θήτα 19 είναι. 19 κεφάλαιο από την αρχή. Και εις ερθόν διέρχεται τον Ιεριχώ. Και ειδού άνθρωπος ονομαζόμενος Ζακχαίος, ως εσύ το αρχιτελώνεις και ούτως είτε πλούσιος. Και ζήτη να ειδεί τον Ιησού τι είναι. Και δίνει δίνητο διότι δια τον όχλο, διότι ήταν μικρός το ανάστημα. Και δραμών εμπρός ανέβη επί σικομορέας, δια να ειδεί αυτόν. Επειδή δε εκείνη στην οδού έμελε να περάσει. Και ως ήλθεν εις τον τόπο ο Ιησούς, ανεβλέψας είδε αυτόν και είπε προς αυτόν, Ζακχέ, κατέβα ταχαίως, διότι σήμερον πρέπει να μείνω το οίκο σου. Και κατέβη ταχαίως και επιδέχθη αυτόν με τα χαράς. Και οι ειδώντες άπαντες εγκόγγιζον, λέγοντες ότι εις αμαρτωλόν άνθρωπο εισήλθε να καταλύσει. Και σταθείς δε ο Ζακχαίος, είπε προς τον Κύριον, ειδού τα ίμιση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδω εις τους φτωχούς, και αν συκοφάντησα τεινά, εις τι αποδίδω τετραπλούν. Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς, ότι σήμερον έγινε σωτηρία στον οίκον τούτο, καθότι και αυτός Υιός του Αβραάμ είναι, διότι ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να κι άλλος πλούσιος. Όμως ορίστε, αδέρφια μου, καρδιές, Κύριος περιπατούσε, λέει, διέρχονται την Ιεριχώ. Και μιλούσε στους ανθρώπους όπως πάντα. Αλλά ένας άνθρωπος, αδέρφια μου, μπορούμε να πάρουμε και τον εαυτό μας καμιά φορά. Δεν έχει σημασία το ανάστημά μας, αλλά μπορεί και όσο ύψος να έχεις, μπορεί να μην βλέπεις. Θέλεις όμως τον Χριστό, έτσι. Και μπορούμε να το πάρουμε κι εμείς, ότι απόψε ήρθαμε να δούμε τον Χριστό. Ήρθαμε να ακούσουμε τον Κύριο. Και υπάρχουν εμπόδια, το ξέρετε. Πολλές φορές πρωτού ξεκινήσουμε για την Εκκλησία, οπότε λέγαμε, υπάρχουν εμπόδια. Αλλά ο Κύριος το βλέπει, αδερφέ. Βλέπει ό,τι θέλεις να έρθεις. Και σου λέει, θα έρθω. Θα έρθεις, έλα κοντά μου. Μα με βλέπει ο Κύριος, δεν σε βλέπει. Ο Κύριος, αφού λέει, μας έχει ζωγραφισμένος στον Παλαμόν. Συνέχεια μας βλέπει, ευχαριστούμε τον Κύριο. Πόσο μάλλον έναν άνθρωπο, τον οποίο, αδέρφια μου, είναι προγνωρισμένος, ξέρετε. Εμάς μας έχει προγνωρίσει ο Κύριος. Ακόμα από την κοιλιά της μάνας μας, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και θέλω να σας πω, αδέρφια μου, αγαπητά, ότι από τον εαυτό μου κάτι, ότι όταν ήμουν μέσα στη μάνα της κοιλιάς μου, ο εχθρός ήθελε να με σκοτώσει. Πρώτα τη μάνα μου. Θυμάμαι, ήταν τότε, έχτιζε ο θείος μου, αδερφός της μητέρας μου, σπίτι. Και πήγε η μάνα μου εκεί πέρα και κοιτούσε. Και σε μία δόση ήρθε το φορτηγό από πίσω και αδέρφια μου σήκωσε η μάνα μου αλλού εφηρημένη. Και ξαφνικά το φορτηγό ήθελε να σκεπάσει τη μάνα με την άμμο. Και ξαφνικά αισθάνεται ένα χέρι τη τραβάει. Η μάνα μου λέει, ακόμα ψάχνει να δει ποιος είναι. Αυτά μου τα εξομολογήθηκε μετά από χρόνια όταν πίστεψα και μιλούσα με τη μάνα μου. Συνέχεια την έλεγα, ας πούμε, να πει διάφορα πράγματα, να ακούσω πώς ήταν παλιά αυτόν. Και πραγματικά, αδέρφια, ο Κύριος τη φύλαξε. Και θέλω να σας πω εκτός αυτό, η μάνα μου, όταν έκανε την πρώτη αδερφή μου, έχουμε 9 χρόνια διαφορά. Και με τη δεύτερη 6, είχε αρρωστήσει και σε μένα δεν γινόμουν, οι δύο ήταν αδερφές. Και ο πατέρας μου ήθελε αγόρι. Αλλά είχε αρρωστήσει η μάνα μου. Και εκτός που αρρώστησε, όταν έμεινε έγκυος, ο εχθρός ήθελε να με σκοτώσει. Και πραγματικά, αδέρφια μου αγαπητά, όταν το άκουσα αυτό, λέω, ευχαριστώ, Κύριε.
Πραγματικά, αδέρφια μου, είμαστε μέσα από την κοιλιά της πάντα προγνωσμένοι. Και εδώ πέρα ο Ζακχαίος, παρόλο το ανάστημα, θέλει να ακούσει. Θέλει να τον δει, ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτά τα λόγια τον άγγιξαν, αδέρφια μας. Και πραγματικά εμείς όταν ακούσαμε πρώτη φορά, δεν θα ξεχάσω εγώ, πήγα στη δουλειά, σας έχω πει ότι ο αδερφός ο Σάββας με έστειλε να κατασκοπεύσω την εκκλησία, αδέρφια, να το ξέρετε. Ήρθα για να δω τα λάθη. Επειδή συζητούσαμε στη δουλειά, με μίλησε εμένα ένας πρώτα, τον οποίο αυτός ήμασταν στον κόσμο μαζί. Αλλά αυτός, αδέρφια μου, είχε αλλάξει η ζωή του. Και εγώ είχα πάρει την απόφαση να πάω. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, ήμασταν μαζί στο καφενείο. Τώρα δεν είναι ανάμεσά μας. Αλλά ήταν στο καφενείο μαζί και ήμασταν τόσο ενωμένοι, που όταν ξαφνικά έφυγε από το καφενείο, εγώ αναρωτήθηκα πού είναι αυτός ο άνθρωπος. Και άκουσα πάλι από τους ανθρώπους ότι αυτός ο άνθρωπος λέει πίστεψε, λέει έγινε πεντεκοστιανός. Λέω τι είναι αυτό πάλι πεντεκοστιανός. Εγώ δεν είχα ιδέα, αδέρφια, από θρησκείες και τέτοια, δεν ασχολούμουν με ποτέ. Αν και πιο μπροστά είχαν έρθει από ένα δόγμα να με μιλήσουν, να κάνουν, τελικά δεν έγινε τίποτα. Αλλά εγώ ήθελα, ας πούμε, για το Θεό. Και πώς θα τον βρω τώρα το Θεό, ευχαριστούμε τον Θεό. Και μου το στέλνει μπροστά αυτόν τον άνθρωπο, στο διάλειμμα, ενώ ήταν άλλη βάρδια, αδέρφια. Είναι τυχαίο. Άλλαξε βάρδια για να έρθει να με. Ο Κύριος τον άλλαξε, επειδή τον ζητούσα τον ίδιο. Εγώ δίσταζα να πάω στο σπίτι του. Ήμουν τέτοιος άνθρωπος εγώ, αδέρφια του κόσμου. Αν δεν με έλεγε ο άλλος, δεν πήγαινα. Τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα, αλλά ντρεπόμουν, αδέρφια, δίσταζα. Λέω, μήπως δεν με θέλει, μήπως αυτό το πράγμα που πιστεύει δεν θέλει. Δεν ήξερα. Κι όμως, αδέρφια, ξέρετε τι έγινε. Όπως αναρωτιέμαι και τον είχα στο μυαλό να, ότι τον θέλω να τον δω, τον βλέπω στο διάλειμμα, στο εργοστάσιο, τσουπ μπροστά μου. Ενώ ήξερε μια άλλη βάρδια. Κι όμως γύρισε βάρδια ο Κύριος. Επέτρεψε κάποιον να φύγει, κάτι να γίνει και μπροστά μου. Και του λέω, πού είσαι, ξάδερφε, έτσι λεγόμασταν. Ξάδερφε, έτσι χαϊδευτικά. Γιατί πόντι είμαστε και οι δύο, ευχαριστούμε τον Θεό, και ξαδέρφια λεγόμασταν. Και μου λέει, πού να είμαι, λέει, στο σπίτι, λέει, βρήκα, λέει, ησυχία, λέει, την ειρήνη. Λέω, τι, πώς τη βρήκες, γνώρισα τον Χριστό μου, λέει, ήρθε στη ζωή μου. Πω, αυτός ο άνθρωπος, αδέρφια, ήταν αλκοολικός, τραβούσε και τσιγάρα του, έδωνε και ένα αυτό τη γυναίκα του, και στο μαγαζί ήταν φασαρίες, ήταν και ψηλός και γεμάτος, έτσι, σωματωμένος. Και όταν άκουσα αυτά τα πράγματα και μου μιλούσε, ξέρετε πώς με μιλούσε, μόνο από τη φωνή κατάλαβα. Είχε ηρεμήσει και η φωνή του, γιατί πρώτα ήταν και άγρια, ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέω, ρε παιδί μου, πώς θα γίνει και εγώ να το γνωρίσω και να πάρω αυτό το. Γιατί μου λέει, διάβασα την Καινή Διαθήκη, μου λέει, την Αγία Γραφή και μ' άλλαξε, λέει. Λέω, ποιος, ο λόγος του Θεού. Μα και εγώ θέλω, λέω, από μέσα μου. Και μου λέει, θα σου δώσω μια Καινή Διαθήκη δώρο, θέλεις. Λέω, φέρε. Και την πήρα κι εγώ, αδέρφια μου. Αλλά ξέρετε γιατί έστειλε αυτόν τον άνθρωπο σε μένα, αδέρφια. Γιατί ήξερα ότι αυτός ο άνθρωπος άλλαξε. Είδα τη ζωή του. Δεν πήγε τυχαίως. Ο Θεός στέλνει, αδέρφια μου, άτομα. Ξέρει πώς τα στέλνει. Και ήρθε αυτός. Αυτό το πρόσωπο που ήξερε ο Κύριος ότι το ζητάω. Πώς το ξέρει. Ο Κύριος τα πάντα ξέρει, αδέρφια. Και εδώ πέρα ο Ζακχαίος ήθελε να τον γνωρίσει. Ο Κύριος τον ήξερε από πρώτα. Ζακχαίε, του λέει, κατέβα, άστα. Φτάνει εκεί που είσαι. Κατέβα κάτω τώρα. Και έτσι που λες. Μου λέει, έλα εδώ τώρα, ευχαριστούμε τον Θεό. Και πήγα στην εκκλησία να την κατασκοπεύσω. Το Σάββατο λέω έτσι και έτσι με είπανε. Δεν πας, λέει, να δεις. Ε, και ο Σάββας. Πάω κι εγώ. Έμεινα, αδερφιά, όταν είδα μέσα. Τι ωραία όλη στη σειρά, ε. Ευχαριστούμε τον Θεό και στο λέω, παρθυμάμαι. Πολύ παλιά εκκλησία. Γονατισμένη, οι αδερφούλες εκεί, όμορφα, με τη σειρά άντρες από εδώ γυναίκες. Έμεινα. Λέω, Κύριε, τι γίνεται, Θεέ μου. Λέει, εδώ είναι. Τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουνε. Και όταν μετά, αδέρφια μου, σηκωθήκαμε, έλαμπαν τα πρόσωπά τους. Πήγα την άλλη μέρα στη δουλειά, ξέχασα και το Σάββα, ξέχασα και τα πάντα. Φωνάζει ο Σάββας με τη στάμπλα, με έφερνε εμένα μπαλέτα. Εγώ τα έπαιρνα και τα έβαζα μέσα στην αποθήκη. Με φωνάζει, να σου πω, λέω. Τι, μετά, στο διάλειμμα. Μου λέει, τι έγινε, πήγες. Πήγα και. Τι και λέω, ωραία πράγματα. Τι ωραία πράγματα μου λέει. Για πες μου, τι γίνονται. Λέω, τι να σου πω, Σάββα. Οι άνθρωποι γονατίζουν, προσεύχονται, λέω, όπως γράφει μέσα, το Θεό δοξάζουν τον Χριστό. Μόνο τον Χριστό, λέει, είδες λάθος. Λέω, γιατί. Την Παναγία, λέει, δεν την πιστεύουν.
αυτό Θεό δεν τον. Λέω το Χριστό, λέω φωφτώνομαι. Ούτε εγώ ήξερα. Λέει πάνε, πες το Λευτέρη έτσι και έτσι. Πάω κι εγώ στο Λευτέρη, του λέω. Ο Λευτέρης μου λέει πες το Σάββα έτσι. Ο Σάββας πες το Λευτέρη έτσι. Στο τέλος του ταχυδρόμου θα παίξω. Λέει πες το Σάββα να έρθει από εδώ, ευχαριστούμε τον Θεό. Πραγματικά εγώ το λέω το Σάββα, τι να σου πω Σάββα, το λέω. Δεν είδα τίποτα, το λέω. Ανάποδο, τι να σου πω, λέω. Αδέρφια, νόμιζα ότι ήμουνα στην εκκλησία χρόνια, Αφόσον όταν πήγα, λέω θα κάνω ό,τι κάνουν και αυτοί. Σήκωνα τα χέρια, αλληλούια, αλληλούια. Όταν τελειώσαμε, πιάνει ο αδερφός εκεί ο ποιμένας τον αδερφό του Λευτέρη και του λέει: από ποια εκκλησία ήρθε αυτός? Λέει: δεν είναι την εκκλησία, πρώτη φορά έρχεται. Και απόρρισαν, γιατί πραγματικά και έτσι, επειδή τα πήρα τόσο απλά. Και έτσι είναι τα πράγματα. Απλά να τα παίρνουμε, ευχαριστούμε τον Θεό. Και πραγματικά έτσι αισθάνθηκα, ας πούμε, κάτι έγινε εκεί μέσα. Και αυτό το λίγο έγινε μετά δυνατό. Δεύτερη φορά τα πήγα, ήταν που ήρθε τόσο παρουσία, ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά πραγματικά ο Κύριος, αδέρφια μου, δεν έχει σημασία ποιος είσαι απόψε. Το όνομα αυτού έβαλε μέσα. Ευχαριστούμε τον Μακαρίζη και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο άνθρωπος αυτός ήταν αρχιετελώνης και τότε αρχιετελώνηδες κλέβανε κιόλας. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, αδέρφια, χωρίς Θεό είναι φυσιολογικό. Και εμείς μην ξεχνάτε, κάναμε πάρα πολλά. Δεν πρέπει να τα λέμε, ευχαριστούμε τον Θεό. Και εγώ τι να σας πω. Εγώ είχα πάρει ένα φως, είχα πάρει από την εταιρεία, είχα κλέψει. Στοπ. Και όταν πατούσα το φρένο, στο παλιά τότε όταν πίστεψα, και άναβε, πω, λέω το φως αυτό, λέω. Αλλά αναγεννήθηκα. Πάω στο σπίτι, το βγάζω στον κουβά. Τελείωσε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εντάξει, πες, στον άνθρωπο είναι. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, αδέρφια, αυτά τα βγάζει ο Κύριος. Αλλά θέλω να σας πω ότι ο Ζακχαίος, παρόλο που ήταν μικρός, ήθελε, ρε παιδί μου, να τον δει από πάνω. Αλλά ο Κύριος ήθελε αυτοπροσώπως. Ήθελε μαζί του. Ήθελε να πάει στο σπίτι του. Ήθελε να έρθει, αδερφέ, μέσα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σήμερα έρχεται μέσα. Τότε τους επισκεφτόταν αυτοπροσώπως. Αλλά εμάς σήμερα, αδέρφια, κατοικεί μέσα του ο Κύριος, ξέρετε. Γιατί στους Ρωμαίους λέει ότι το σώμα μας είναι ναός του Θεού. Και πρέπει να προσέχουμε. Και έτσι με έπιασε και εμένα ο Κύριος. Όταν κάπνιζα, λέω: Κύριε, σε παρακαλώ, δεν θέλω να λερώνω μέσα. Αλλά είχα αναγεννηθεί μόνο και λέω: Κύριε, θέλω Πνεύμα Άγιο. Γιατί μόλις αναγεννήθηκα, αδέρφια μου, μετά από λίγο ο αδερφός ο Σάββας και ο Χρήστος σταματήσαν το τσιγαριλίκι τους. Εγώ είχα πολύ πάθος το είχα. Και λέω: Αδέρφια, ξέρετε κάτι, πρέπει να βαθιστούμε. Τώρα λέει: Αυτοί βαθιστήκαν κιόλας. Εγώ είχα μείνει πίσω, γιατί χρωστούσα, αδέρφια, όταν ήμουν στον κόσμο, έπαιζα αυτόματα, διγερά παιχνίδια και χρωστούσα. Και είχα μία έξτρα πήγαινα, γιατί η γυναίκα μου κοιτούσε τότε το παιδί. Ήταν, ας πούμε, και δεν δούλευε. Και έπρεπε να πληρώσω τα σπασμένα. Και ξέρετε τι έγινε, αδέρφια. Πήγα, πλήρωσα μέχρι τα τελευταία στο μαγαζί και από τότε δεν ξαναπάτησα εκεί πέρα. Λέω: Κύριε, σε παρακαλώ, θα με ελευθερώσει από αυτό και τελείωσε. Και θα με βαφτίσει με πνεύμα άλλο. Θα βαφτίσει τον αδερφό τον Χρήστο, τον Σάββα, αλλά πρώτα εμένα. Το χωνάκι. Λέω: Τους βαφτίσει, αλλά πρώτα εμένα. Και έγινε. Αυτοί είχαν βαφτιστεί στο νερό. Εγώ ήθελα να βαφτιστώ, αλλά δεν μπορούσα. Το τσιγάρο. Και Κυριακή ημέρα βαφτίστηκα με πνεύμα άγιο, αδέρφια. Και δεν το ξεχάσω. Και την ημέρα ήρθε ο Κύριος αυτοπροσώπου σε μένα. Ξέρετε τι θα πει. Σηκώθηκε ο ποιμένας, δοξολογούσαν πιο μπροστά στην προσευχή. Ξέχασα να σας πω. Είχα πάρει μία δύναμη. Νόμιζα να σπάσω την καρέκλα. Δεν έβγαζα. Ήμουνα, σας λέω τότε, τροπαλός εγώ. Δεν ερχότανε. Όταν βαφτίστηκα μετά ήταν που φώναζα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σε αναγέννηση μάλλον ακόμα. Και θυμάμαι ο αδερφός ο Γιάννης και ο Δημήτρης που ήταν εδώ πέρα, ο Τσολόπουλος, με είχαν βγάλει πατέρας έρχεται. Γιατί φώναζα πατέρα, 2 ώρες, Ήταν ο Χρήστος Χρήστο, όταν αναγεννήθηκα, αδέρφια, είχε έρθει ο Χρήστος Χρήστο και προσευχόταν για Πνεύμα Άγιο τα αδέρφια για να γεννηθούν και ξέρω εγώ. Μικρά, μεγάλα, γινόταν χαμός. Θυμάμαι, 45 ψυχές εκείνη την εβδομάδα είχαν βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Έχω ένα ζήλο μέσα, λέω: Πάμε. Πήγα, σε ένα τέταρτο ήρθε μία δύναμη, αδέρφια, σήκωσα τα χέρια μου και έμειναν εκεί κολλημένα. 2 ώρες μείναν έτσι. Τώρα τα σηκώνουμε κάνα 2 λεπτά, τα κατεβάζουμε. Αλλά μιλάμε, ήταν ο Κύριος τα κρατούσε. Πατέρα, πατέρα, έλα. Ήρθε ο αδερφός ο Χρήστος Χρήστος, έβαλε τα χέρια, ζήτα που λέει. Τι να ζητήσω, εγώ δεν ήξερα. Νόμιζα ότι ξέρω, έχω καιρό. Εγώ ούτε μια εβδομάδα ήμουνα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά εκείνη την ημέρα, αδέρφια μου, όταν βαφτίστηκα Πνεύμα Άγιο, ήταν άλλο πράγμα. Ήρθε τέτοια δύναμη που δεν άφηνα όμως τις γλώσσες εγώ και ο Κύριος ήθελε να μιλήσω. Και σηκωθήκαμε μετά την προσευχή. Εγώ ήμουνα
μέσα, τι να σας πω, έβραζα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ερχόταν οι γλώσσες, δεν τις άφηνα. Έτοιμο να σπάσει την καρέκλα, τόσο δύναμη ήταν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όταν πήγα στο σπίτι, ήταν που μίλησα τις γλώσσες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ήρθε με δύναμη ο Κύριος και εκεί που ήμουν, αδέρφια, αφού φάγαμε με τη γυναίκα μου, στο σπίτι την Κυριακή, πήγα στον καναπέ εγώ. Και όπως πήγα στον καναπέ, τώρα δεν ξέρω πώς ήρθε, να πω λίγο από την ορμολογία μου, αλλά τέλος πάντων. Εγώ στον καναπέ, η γυναίκα μου έπλυνε τα πιάτα. Σηκώνομαι, εγώ περπατάω. Μου λέει ο Κύριος, προσευχήσω. Λέω, τι προσευχήσω, λέω. Τέο, λέω, τώρα πόσο καιρό όλο προσεύχεσαι. Είχα τρεις εβδομάδες, αδέρφια, που τότε παναγεννήθηκα και ζητούσα πνεύμα Άγιο, πήγαινα στη δουλειά και ζητούσα πνεύμα Άγιο. Συνέχεια πήγαινα στα διαλύματα, δεν έτρωγα το ψωμί μου, το ψωμάκι, για να πάω να προσευχηθώ, γιατί δεν είχα χρόνο. Ήθελα το πνεύμα Άγιο, αυτό ένα ζήλο. Όταν άκουσα ειδικά τις γλώσσες και αυτά, λέω, Κύριε, σε παρακαλώ, θέλω κι εγώ αυτό το πράγμα. Και μου λέει το πνεύμα Άγιο, προσευχήσω. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Εγώ λέω, Τέος μιλάει τώρα. Πού να ξέρω, αδέρφια, πρώτη φορά έτσι μη μιλήσει το πνεύμα Άγιο. Αλλά θα σας πω γιατί. Λέω, τόσο προσευχή, λέω, τώρα ήμασταν, λέω, προσευχή, πάλι προσευχήσω. Μια-δυο φορές με μιλάει, εγώ σηκώνομαι, λέω, άσε μας τώρα, λέω, πολύ στο μυαλό προσευχή θες τον καιρό και μπήκε αυτό και όλο προσευχή σκέφτομαι. Και λέω, ας πάω λίγο στη γυναίκα μου, λέω, έτσι, να μιλήσουμε, μπας και τέλος τα πιάτα, περπατάω και φτάνω κοντά στην κουζίνα και εγώ ήμουν έτσι, μου ήρθε μια διάθεση και άρχισα να ύμνω, σε ύμνω, σε δοξάζω, πατέρα, αυτό τον ύμνο δεν το ξεχάσω. Και μόλις φτάνω κοντά στη γυναίκα μου, με κοιτάει η γυναίκα μου και μου λέει, τι είναι αυτά τα κουρακίστικα που μιλάς. Λέω, ορίστε, τι κουρακίστικα μιλάς. Λέω, ύμνο, λέω, μιλάω. Δεν καταλαβαίνεις ελληνικά. Ποια ελληνικά, μου λέει. Σι κουρακίστικα μιλάς. Τι έκανε, λέω, πω, αμέσως, αδέρφια. Λες, τρέχω, αδέρφια μου, στο πάνω όροφο είναι η κρεβατοκάμπρα και τα παιδικά. Κάτω ήταν το σαλόνι και η τραπεζαρία. Πάω και κλειδώνω την πόρτα, αδέρφια, γονατίζω, αλληλούια να δοξάζω. Και ήρθε με τόσο δύναμη γλώσσα, χύμαρος. Αλλά ξέρετε γιατί, αδέρφια μου, έπρεπε να μιλήσω γλώσσα στο σπίτι. Γιατί προσευχόμουν και έλεγα, Κύριε, θέλω να με αυτοίσεις με πνεύμα Άγιο, αλλά να με ακούσει και η γυναίκα μου. Η γυναίκα μου δεν ήταν σε εκκλησία εκείνη μέρα. Και έτσι, πόσο σοφός είναι ο Κύριος. Και εδώ πέρα του Ζακχαίου του λέει, έλα εδώ, στο σπίτι σου θα έρθω. Κι όμως, κοίταξε οι άλλοι πάλι, γονγκίζανε, δεν είχαν καταλάβει. Μα λέει, είπα, τους αμαρτωλούς θα πάει, μα γι' αυτό ήρθε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και στη δουλειά αυτός μου λέει, άσε, λέει, εγώ ξέρεις τι αμαρτίες έχω. Μα γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Για σένα. Ήταν γι' αυτόν ιδιαίτερος, αδέρφια. Και ήταν κάνα δύο ακόμα και δεν μιλούσαν, αδέρφια, το πνεύμα του Άγιο μας. Τους είχε σταματήσει. Γιατί άλλες φορές λέγανε τις φιλοσοφίες και αυτά. Αλλά εκείνη την ώρα ήθελε ο Κύριος, τον μίλησε. Και βγαίνω έξω, αδέρφια, από το Φέσπερα, περπατάω. Σε ευχαριστώ, Κύριο, λέω, και νιώθω πληρώνω με πνεύμα Άγιο. Και μιλούσα γλώσσες στη δουλειά το βράδυ. Και ο άνθρωπος αυτός με κοιτούσε και δεν μιλούσε με τα αντίθετα. Γιατί ήταν και πολύ βλάστημος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πραγματικά, αδέρφια, ο Κύριος θα βάζει σε άλλα πράγματα. Του λέει, Ζακχαί, έρχομαι στο σπίτι σου. Έσπασε η καρδιά του. Και όταν με είπε, μας λέει ο Κύριος, έρχομαι, θέλω να δειπνήσω μέσα σου. Αυτό θα πει, αδέρφια μου, ότι μέσα μας να αφήσουμε. Χτυπάω, λέει, την πόρτα, τη θύρα της καρδιάς σου. Να έρθω να δειπνήσω μαζί σου. Και έρχεται ο Κύριος, αδέρφια μου. Θέλει να δειπνήσει μέσα μας. Θέλει να φτιάξει το μέσα μας. Μήπως είναι ακατάστατο. Το διορθώνει το πνεύμα Άγιο, και έτσι να τα αφήσουμε να το κάνει. Γιατί μας αγαπάει ο Κύριος, και πολλές φορές μπορεί να μας παιδεύει. Εγώ όποιον αγαπώ, λέει, ελέγχω και παιδεύω. Ζήνει ζηλωτής, λέει, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πράγματι ο Κύριος, αδέρφια, μας θέλει θερμούς να είμαστε. Ούτε κρύους, ούτε θερμούς. Ο αδερφός ο Λούς, ξένα κρίμα, άκουσα, λέει, άμα είναι χλιαρό, λέει, δεν κάνει ούτε τα πόδια να πλύνεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πραγματικά, αδέρφια μας, ενθέρμος να πηγαίνουμε, ενθέρμος γενωμένο προσευχή, λέει, την ακούει ο Κύριος. Άμα πάμε, τίποτα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πραγματικά ο Λάζαρος πήγε με ζήλο, ήθελε τον Χριστό, αλλά δεν μπορούσε να φωνάξει. Τώρα εμείς φωνάζουμε, έρχεται. Αλλά τότε τον βλέπαν κιόλας, αδέρφια. Και μέσα, λέει, ο Κύριος μας μακαρίζει, γιατί δεν τον είδαμε εμείς, Μακάρι όσοι δεν τον είδαν, λέει, ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά θα τον δούμε εκείνη την ημέρα. Εμείς δεν βλέπουμε, αδέρφια μας, αλλά πιστεύουμε. Πιστεύουμε, λέει, σε αυτό που δεν βλέπουμε. Είναι ελπιζωμένο, πεπίθηση βλεπωμένων
μη βλεπωμένων πραγμάτων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά εμείς δεν βλέπουμε να πιστεύουμε. Γιατί το νιώσαμε, αδέρφια. Γιατί ήρθε στη ζωή μας. Αλλά αφήσαμε την πόρτα, ήρθε και να δειπνήσει ο Κύριος. Και πραγματικά, αδέρφια μας, πήγε στο Ζακαίο και τι έγινε. Έσπασε η καρδιά του Ζακαίου. Λέει, Κύριε, λέει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κοίταξε, αδέρφια μου, εδώ πέρα τι λέει. Σταθείς ο Δέος Ζακαίος προς τον Κύριο, ιδού τα ίμεση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδω εις τους φτωχούς και αν συκοφάντησα τεινά εις αυτόν από δύο τετραπλό. Ποιος θα το έκανε αυτό το πράγμα, δηλαδή. Μόνο ο Χριστός. Τον άνοιξε τη διάνοια σου. Λέει, τι κάνω εγώ τώρα. Θέλω τη βασιλεία του ουρανού και θα αδικώ τον δάλλον και θα... Αμέσως, όπως και εμείς, αδέρφια μας, πόσα είχαμε, τα παρατήσαμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πραγματικά λέω, Κύριε, για ένα τσιγάρο, λέω, θα μείνω έτσι. Και πραγματικά πήγα να καπνίσω, αδέρφια μου, εκεί στην κοινή. Μετά, τίποτα. Κάνω έτσι, πικρό, το πετάω. Πω, λέω, τι κάνω. Αμέσως μετά μου έρχεται το πνεύμα το Άγιο. Κύριε, αυτό ήταν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πραγματικά πήγε στον Ζακαίο και τον μίλησε πραγματικά μέσα στην καρδιά, αδέρφια μας. Το τι τον είπε ο Κύριος και ο Ζακαίος, αλλά μετανόησε και έγινε, λέει, σωτηρία στον οίκο του. Σε όλη τον οίκο του, όχι μόνο σε αυτόν. Και άλλοι γονγκίζαν και λέει, τι κάνω, λέει. Μα δεν κατάλαβαν ότι για τους αμαρτωλούς ήρθε. Γιατί άμα δούμε, ας πούμε, σε μια προσευχή, ένας Φαρισαίος και τελώνης, κάναν προσευχή. Ο Φαρισαίος έλεγε, εγώ δεν είμαι, λέει, σαν αυτόν, λέει, εγώ αποδικατίζω, βοηθάω, κάνω. Να δείξει. Και όπως κάνουν και σήμερα, γράφουν και τα ονόματά τους. Δωρεά του τάδε στο τάδε, ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι έκανε και ο Φαρισαίος. Ενώ ο τελώνης έσκυψε, λέει, και ημαρτώνει, Κύριε. Ήλαστε με τον αμαρτωλό. Ποιος πήγε δικαιωμένος? Αυτός που έσκυψε το κεφάλι του. Μα για αυτούς πήγε, ευχαριστούμε τον Θεό. Φαρισαίοι τα ξέραν όλοι. Και όποιος τα ξέρει, αδέρφια, σήμερα, και όποιος νομίζει ότι. Γιατί πολλές φορές τους μιλάμε και λέει, τι έκανα, δεν σκότωσα, λέει, δεν έκλειψα. Μα αυτό είναι μόνο αμαρτία. Μήπως είπες ψέματα? Α, όχι, λέει, εγώ ψέματα δεν λέω. Συγγνώμη, λέω ψεύτες, βγάζεις τον Θεό. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι ψεύτες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πραγματικά έγινε μια σωτηρία στον Ζακαίο, αδέρφια μου. Τον έζησε live, που λέμε, τον Χριστό. Τον πήγε στο σπίτι του, καθίσανε, ευχαριστούμε τον Θεό. Και εμείς, αδέρφια, να ανοίξουμε την καρδιά μας, να κατοικήσει ο Χριστός πλουσίως, να μας ψωμώσει, να μας περπατήσει μέσα από το λόγο του, να μας γεμίσει. Γιατί έχουμε ανάγκη από τα λόγια, τα αδέρφια, μα αυτά ζούμε. Αυτή είναι η τροφή, είμαστε μακάρια. Έξω οι άνθρωποι τι τρώνε, ξέρετε, άχυρο. Συγγνώμη για την έκφραση. Τι να φάνε. Πίνουν, κάνουν το κεφάλι να και μετά κουτουλάνε. Έτσι έκανα κι εγώ. Πήγαινα στα μπουζούκια. Πω, αυτό εκεί. Είχα πάρα πολύ αυτό μέσα μου, αδέρφια. Πω. Να δείξω όπου πήγαινα, πήγαιναμε στα σπίτια και κάναμε. Πιστεύω κι άλλοι. Όπα, αμέσως. Και μετά ένα βάρος. Το βάρος της ψυχής, τι κάναμε. Μπράβο, λέγανε και από πίσω, το χαζό, κοίτα. Μου το είχαν πει. Η γυναίκα μου η ίδια όταν με γνώρισε, στην πίστα με κοιτούσε και με έλεγε, κοίτα, σαν κατσίκ χορεύει. Και όμως ήρθε η στιγμή που έγινε σύζυγός της. Ναι. Στην αρχή, ξέρεις, πολλές φορές οι άλλοι πάνε κόντρα κι όμως. Και σας είπα, και ο αδερφός, τότε ο Σάββας, μου λέει, έτσι και έτσι, παρόλο που ήταν πολύ κόντρα, πολύ δύσκολος. Αλλά τους δύσκολους έχει γι' αυτός ο Κύριος, αδερφιά. Όλα τα προβατάκια, άλλα είναι έτσι, άλλα αλλιώς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά είναι καλά όταν μπούμε στη στάνη να μείνουμε προβατάκια. Απλά να προχωράμε μαζί με τον Κύριο. Αδέρφια, ο Κύριος να ευλογήσει το υπόλοιπο. Αμήν.